Να πιάσω. Ελεύθερα. Είδες τι σταυρό κουβαλάω πάνω. Λοιπόν, αυτός ο σταυρός είναι σταυρός, αλλά τι σημαίνει? Είναι η πρώτη φορά που το δείχνω. Τι σημαίνει? Αυτός ο σταυρός πιο πάνω είναι το μάτι της μητέρας μου. Μάλιστα. Το βλέπω και το μάτι, να το. Και πιο κάτω, ναι, έχω κάνει το δάγκωμα του γιού μου. Είναι δάγκωμα. Ήτανε ο δικός μας κώδικας επικοινωνίας. Χριστός και Απόστολος. Έχει κάνει σε κιτρινομοβέ δάγκωμα. Πόντια είμαι, να τι περιμένεις. Να πάω πιο κάτω, λέει το μικρόφωνο, ναι, να κοιτάξω. Μπα. Δεν βλέπω τίποτα. Είναι πολύ πιο κάτω αυτό. Κάτσε που κάτω. Εγώ έπιασα να δω αν τρως. Καλησπέρα σας, παιδιά. Γεια σας. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, σου μύρισε άρωμα γυναίκας. Ναι, φαντάζομαι, ναι, ότι δεν βάζω το ίδιο. Α, έτσι, ε. Λοιπόν, τι κάνετε, τι τρως καθόλου? Δεν προλαβαίνω. Γιατί νόμιζα ότι στο εκεί που σε βλέπω, ναι, γίνεις πολύ έτσι, πολύ μικρή. Μόνο εδώ έχεις από κάτω τίποτα. Αυτό είναι το παν στη γυναίκα. Να έχει εδώ, λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Έχασα κάποια κιλά, ναι, αλλά. Μου αρέσει. Τι έχασες, πρέπει να πας εκεί πέρα στον dance, πήγες και θα έκανες και μια δίαιτα, πια ψοφής. Ο άλλος τρώει σπίτι, τίποτα. Εκείνος τρώει, μη στεναχωριέσαι. Α, τρώει. Εγώ δεν προλαβαίνω να φάω. Δεν βαριέμαι να ακούω γυναίκες να μου λένε ότι θέλουν και να τους ρωτάω και να μου λένε διάφορα ψέματα. Ναι. Θα κάνουμε ένα τεστ. Τι τεστ? Δεν θα πω κουβέντα. Αυτό περίμενα να πεις. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Να πω εγώ αυτά που θέλω. Και ξεκινάμε. Σε λένε. Λοιπόν, με σε λένε, λένε, με λένε, εννοείται. Με, με λένε, λένε, με λένε. Με λένε και λίγο και το λάμδα έτσι. Με λένε. Με λένε. Κέλλη και, ναι, Λεκίδου. Πώς συμβαφτίσανε? Κυριακή. Ωραία μέρα. Πολύ ωραία, κατά Κυριακή γιορτάζω. Όλο το κόσμο οι Κυριακές λέει λάμπου στο πρόσωπό σου. Α, βλέπω, λοιπόν, ναι, είμαι η Κέλλη και Λεκίδου. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Καταγωγή. Έχω γεννηθεί. Η μητέρα μου ήταν από Καβάλα, ο μπαμπάς μου από Κιλκής. Οπότε ρίζες ξέρεις. Το έχεις αυτό, άστο, άστο. Ναι. Το ξέρω το θέμα, ναι. Λοιπόν, γεννήθηκα 10 Απριλίου. Μεγάλωσα Θεσσαλονίκη. Έχει 7 χρόνια περίπου που ήρθα Αθήνα. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου. Είχαν λεφτά? Όχι ιδιαίτερα. Αλλά ήμασταν μεσαία προς φτωχή τάξη, μπορώ να πω. Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς? Ήταν έμπορος μηχανικός μηχανημάτων και έχει και συνεργείο παράλληλα. Καλά το βλέπω το σύστημα. Δόξα τω Θεώ, εκείνα τα χρόνια καλά πήγαινε. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας και είναι ένας άνθρωπος που είναι γλυκύτατος. Ο γλυκύτατος, ωραίος γκόμενος, ο καλύτερος άντρας που βρήκε στη ζωή σου. Συνέχισε παρακάτω, τα ξέρουμε αυτά. Ναι, ναι, αυτός, ναι, είναι, ναι, ο μπαμπάς μου. Και ήταν το πρότυπο που ήθελα να παντρευτώ και εγώ μετέπειτα. Και βρήκε το γουργούλι. Ναι. Ίδιος είναι. Αυτό που το πας. Κοίταξε να δεις. Στο συνεργείο τον βρήκε το γουργούλι? Όχι. Στη Θεσσαλονίκη. Μετά σχολείο πήγες? Εννοείται, τι, δεν πήγα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο? Πήγα και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο. Τελείωσα στέλεχος επιχειρήσεων. Τι, εσύ? Τελείωσα νοσηλευτική. Έκανα και σε ψυχιατρίο, οπότε αν χρειάζεσαι κάτι. Τι έχεις κάνει σε ψυχιατρίο? Ναι. Δεν μου λες. Έκανα 3 μήνες πρακτική. Έτσι πως εγώ το φόραγε στο άσπρο αυτό το. Καλά, να σου πω σκηνικό εκεί πέρα. Το νοσοκομιακό. Το... Όχι, πες μου αλήθεια. Κάτσε να πω λίγο και τον κόσμο. Για... Περίμενε λίγο να κάτσω, γιατί αυτή. Ναι, αυτό το νοσοκόμα στο φόραγε στο. Τα αλήθεια. Κοίταξε, δεν το φόραγα έτσι όπως το λες. Αλλά τι έχω κάνει? Έχω βρει μία στολή και δεν ξέρω ότι είναι καθαρίστρια. Το έχω βάλει, ναι, κανονικά τη στολή, ναι, παντελόνι, γιατί, ναι, μου άρεσε, ξέρεις, χειμώνας τώρα να φοράς το παντελονάκι με το πουκαμισάκι από πάνω. Και έχω κατέβει στο κηλικείο, νομίζοντας ότι όλοι οι υπόλοιποι θα με περνάνε ότι είμαι και γιατρός. Μάλιστα. Και οι φίλες μου είναι στο τμήμα Οριλά. Οπότε έχουμε πάει 2 μέρες, κάνουμε τη βόλτα μας στο κηλικείο, αλλάζουμε τα σεντόνια στους ασθενείς, τους προσέχουμε γενικότερα, χαιρετάμε κόσμο. Και κάποια στιγμή, όπως πάω να τις πάρω την τρίτη μέρα από το τμήμα τους για να πάμε για καφέ, έχουν πέσει κάτω στα γέλια. Λέω, ρε κορίτσια, γιατί γελάτε? Μου λέει, περίμενε και θα δεις. Και βλέπω μία καθαρίστρια που βγαίνει και σκουπίζει και φοράει με την ίδια στολή με μένα. Χαρά ήσουν. Τέλεια, ήμουνα και καθαρίστρια δηλαδή. Οπότε και... είχα πολλούς ρόλους. Δεν μου λες, τη στολή της νοσοκόμας με τον κουρκούλι την έχεις βάλει καμιά φορά, έτσι? Λέμε τώρα. Δεν ξέρω πού είναι. Νομίζω ότι είχα κάνει μια μετακόμιση και είχε πάρει λίγο υγρασία και μούχλες και κάτι στην τσέπη έπαθε και δεν ήθελα να φοράω έτσι με μούχλα. Ναι, τίποτα σε. Κάτι ντύνεστο όμως. Τίποτα Hulk, Hulk, πώς το λένε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες στολές. Δεν υπάρχει μόνο τις νοσοκόμες. Φοράς και μια στολή με τον άνθρωπο εκεί πέρα σπίτι. Αφού τον ύπνο. Έχω πάρα πολλές στολές γιατί μου αρέσει να μεταμορφώνομαι. Ντύνεσαι και Batman. Και Batman και Superman και όλα. Και Catwoman και όλα.
Θα σου λέγα το ανέκδοτο που λέγανε, α πούμε. Που ήταν διάφορε εκεί πέρα. Λέει και λέει, ποιο πανά του. Που λέει, Μπάτμαν, πιάσε μα μια μπύρα. Πώ και σου λέει έτσι ο Κουρκούλη, Μπάτμαν, πιάσε μια μπύρα τώρα. Σου λέω πολλού ρόλου γενικότερα. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να τσαλακώνω τον εαυτό μου. Ναι. Ναι. Πότε τον έχει τσαλακώσει δημοσίω τον εαυτό σου. Πάρα πολλέ φορέ. Και κακώ τόσο καιρό δεν έχουμε βρεθεί και δυο μα. Ναι, ναι, με και καμία. Ναι, να περάσει και η ώρα. Αλλά θα. Αλλά τι. Ναι. Τέλο πάντων. Αλλά πες, θέλω να μιλάς ελεύθερα. Εγώ όχι, δεν μπορώ να μιλάω είναι... ελεύθερα. Είσαι κυρία, δεν μπορώ. Είχα προχτές εδώ πέρα τον Τατσόπουλο, α πούμε, λέγαμε και καμία μαλακία να περάσει η ώρα μέσα. Δεν μπορώ και να λέω. Μπορείς. Είσαι ωραία κοπέλα, είσαι μια χαρά, δεν μπορώ να λέω. Είσαι, αντροπαρέα δηλαδή. Κοίταξε, εξαρτάται, ναι, τι έχω απέναντί μου. Γίνομαι και πάρα πολύ φιλικό, γίνομαι και πολύ αγοροκόριτσο. Γενικά θες να είσαι αγοροκόριτσο ή όχι. Κοίταξε, μ' αρέσει πιο πολύ να είμαι. Όχι η Μπάρμπι. Ναι, ναι. Δεν σου πάει γιατί είσαι και σκούρο κορίτσι. Όχι, γενικά δεν μου αρέσει όλο αυτό. Ξέρεις, το πολύ ρομαντικό και πολύ πριγκίπισσα. Μου αρέσει να είμαι πάντα στις αποφάσεις μου πάρα πολύ δυναμική ως χαρακτήρας. Αλλά κάποιες φορές, επειδή στη ζωή μου έχω αναλάβει πολλά πράγματα μέχρι τώρα, θεωρώ τον εαυτό μου και ότι είμαι και λίγο αντράκι. Είσαι αντράκι, αλλά μου λες θες ρομαντικά τα αυτά. Αλλά στη βάφτιση ντύθηκε στα χτωπούτα. Καλά, στο τη βάφτιση ήταν μια σταχτοπούτα, άλλη ιστορία. Στα να σου πω τώρα, ναι, στα χτωπούτα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, για πες λοιπόν, δίκιο. Κάνε αυτοκριτική. Ήταν λάθος επιλογή μου. Δηλαδή βλέπω τώρα τις φωτογραφίες. Κοίταξε. Όλο το κόνσεπτ. Με μόνο κολοκύθα δεν έβαλε. Βάλαμε. Πώ και έτσι. Κολοκύθα. Βέβαια, κολοκύθα. Με κολοκύθα θα έλειπε από το παραμύθι. Εννοείται. Κοίταξε, να σου πω ένας λόγος που δεν παντρεύτηκα ακόμα μαζί με τον Νίκο και είμαστε παντρεμένοι μόνο, έχουμε πολιτικό γάμο. Λοιπόν, ήταν ότι ο γιος μου εκείνη την ημέρα ήθελε να είναι πρωταγωνιστής. Οπότε και εκεί που παράλληλα. Τι εννοεί. Ότι να είναι πρωταγωνιστής. Θα το βλέπει αύριο μεθαύριο στις φωτογραφίες. Δεν το ήθελε, εσύ το αποφάσισες. Για να αποφύγεις άλλη μια φορά το γάμο με τον άνθρωπο. Τον έχεις σμπρώξει μια φορά, ας πούμε, που σου φέρνει το γλυκό, του πήγαινε γλυκό. Αν πέσαμε όλα ψέματα, ναι. Πήγαινε γλυκό, ας πούμε, είχαν πάει σε ένα ξενοδοχείο, ο άνθρωπος να κάνει μια, να τη ζητήσει σε γάμο, παίρνουν τηλέφωνο, λέει, φέρανε την τούρτα. Και λέει, Κοίταξε, θέλω να υπάρχει και λίγο διαφοροποίηση στα πράγματα. Δηλαδή το ότι μα πα και του χαλά στην πρόταση γάμο τώρα, ξέρει ένα άντρα τώρα θέλει να κάνει το μαλάκα να σκύψει κάτω, να γονατίσει. Ναι, τον έχει και για αυτού. Βλέπει πόσο καλό παιδί φαίνεται, έτσι. Ναι. Φαίνεται. Φαίνεται. Συνέχεια γλυκούλη. Ναι, γλυκούλη. Ναι. Μ' αρέσει που το αναγνωρίζει αυτό. Πες τη σόη πράγμα είναι. Αλλά όχι τώρα, πάμε σε ένα break και σκέψτε το και. Δεν χρειάζεται, τα έχω να στα πω. Πάμε να ακούμε τι θα ακούσουμε τώρα νησιάτικα.